Μιλήσουμε για έναν δικτάτορα της Κορίνθου, τον Περίανδρο. Και τις πληροφορίες θα δούμε φυσικά από τον Διογέννη τον Λαέρτη. Ο Διογέννης Λαέρτης είναι μάλλον Έλληνα, δεν είναι σίγουρα ακριβώς αν είναι Έλληνας. Διότι κατά πάσα πιθανότητα γεννήθηκε στη Λαέρτη της Κιλικίας και ίσως είναι Κίλικας ή Έλληνας της Κιλικίας, έπικος. Λοιπόν, τέλος πάντων, αλλά και αυτό το έργο το ξεκινά από το Θαλή. Μιλάμε για τα τέλη του 7ου αιώνα, αρχές του 6ου, που ήταν ο Θαλής. Και φτάνει μέχρι την εποχή του 3ου αιώνα μετά Χριστό. Δηλαδή την εποχή των Σεβίρων και τη κρίση κτλ. Και μιλά τώρα για έναν τρελό τύραννο, τον Περίανδρο, το δεύτερο δικτάτορα τη Κορίνθου. Ο πρώτο που είχε κάνει το πραξικόπημα ήταν ο Κύψελο φυσικά. Ο Περίανδρο, ο γιο του Κύψελου, ήταν Κορίνθιο από το γένο των Ηρακλειδών. Νυμφεύτηκε την Λυσίδη, την οποία ο ίδιο αποκαλούσε Μέλισσα, κόρη του Πρόκλη, του τύραννου τη Επιδαύρου. Και τη Ερυσένεια, τη κόρη του Αριστοκάτη, για αδερφή του Αριστόδημου, που κυριαρχούσαν σε όλη σχεδόν την Αρκαδία. Όπως λέει ο Ερακλείδης, ο ποντικός του έργου του Περιαρχής. Απόκτησε από τη Λυσίδη δύο αγόρια, τον Κύψελο και τον Λυκόφρονα. Από αυτούς ο νεότερος ήταν σωστός, ο Λυκόφρονας δηλαδή. Και ο δεύτερος ήταν Άφρονας, ο Κύψελος. Δηλαδή ο Κύψελος ήταν ίσως και ψυχοπαθής. Ύστερα από λίγο. Έξαλλος από θυμό, σκότωσε τη γυναίκα του, κρεμίζοντας την από τα σκάλαχ ή χτυπώντας με κλωτσιές ενώ ήταν έγκυος, επειδή πίστηκε από τις διαβολές των Παλακίδων, τις οποίες μετά έκαψε ζωντανές. Ωραία, αυτή είναι μια τρομερή αναφορά που μας δίνει ο Διογέννης Λαέρτης. Το ένα κρεμάτι είναι να χρεμοτσακίσει τη γυναίκα του, την πρικίπισσα, μιλάμε, την κόρη του. Την Αρκαδό, Επιδαύρο, πριγκίπισσα κάτω, ή αν την κλωτσά σαν βάρβαρο, κάτι τέτοιο λέγεται πως έκανε και ο Νέρονας με την Ποπέα, τη γυναίκα του. Λοιπόν, άρα ήταν ψυχοπαθής και έκαψε ζωντανός και τις παλαγίδες, οι οποίες του μετέφερε κάποιες προφορίες, δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι αυτές τις προφορίες. Τρομερό έγκλημα. Ψυχοπαθής τύραννος. Και όπως φαίνεται από την περιγραφή εδώ, σκοτώνει και τον γιο του. Πεθαίνει και ο γιος, ήταν έγκυος αυτή, πεθαίνει. Και ο τρίτος γιος, ο δεύτερος γιος, ο μεγαλύτερος γιος ήταν τρελός, ψυχοπαθής, το μικρότερο το σκοτώνει ο ίδιος μαζί με τη μητέρα και μένει μόνο ο Λυκόφρονας να διαδεχτεί την δυναστεία. Ωραία. Και έκανε αυτό το φρικτό, τρομερό έγκλημα αυτός ο τρελός, ο ψυχοπαθής. Λοιπόν, το γιο του Λυκόφρονα το λυπόταν για τη μητέρα του και τον εξόρισε στην Κέρκυρα. Όταν γέρασε πια, έστειλε να τον φέρουν πίσω, προκειμένου να αναλάβει την τυραννία. Φυσικά, μια παρόμοια ιστορία με κάποια περισσότερα στοιχεία μας τη δίνει και ο Ηρόδοτος. Αλλά αυτή είναι η εκδοχή του Διογέννη του Λαέρτη. Όμως οι Κερκυραίοι, οι οποίοι σκότωσαν τον Λυκόφρονα, φαντάσου τώρα, οι Κερκυραίοι δολοφονούν τον πρίγκιπα και διάδοχο. Και ποιος μένει, κανένας δεν μένει στον θρόνο. Ο Κύψελος ο τρελός είναι το παιδί που έχει πεθάνει στην υγεία της μαμάς του. Οργισμένος από αυτό, ο Περίανδρος έπιασε τα παιδιά των Κερκυραίων, δηλαδή πήγαινε στόλος κορινθιακός εκεί, η Κέρκυρα ή το Απικία τότε, όπως και η Λευκάδα και άλλες πόλεις, ήταν Απικίες της Κορίνθου. Λοιπόν, ο Περίανδρος, ο κορινθιακός στόλος, πάει εκεί πέρα και συλλαμβάνει τα παιδιά των Κερκυραίων και τα στείλε στον Αλιάτη, ο Αλιάτης ή ο βασιλιάς των Λιδών, ο πατέρας του Κρίσου, για τα να ευνουχήσουν. Έτσι, ο Ιωδός μας λέει για 300 παιδιά. Λοιπόν, όταν το πλοίο έφτασε στη Σάμμον, οι ιότεροι ηγέτευσαν στην Ήρα, στον Ναό της Ήρα δηλαδή, και οι Σαμπιώτες τους ελευθέρωσαν. Δηλαδή, κατά χάρη σώθηκαν αυτά τα παιδιά των πλουσίων, οι πλούσιοι όμοιροι, δηλαδή πιαστήκαν οι πλούσιοι όμοιροι. Λοιπόν, και ο Περίανδρος απογοητεύτηκε μετά από αυτό και πέθανε σε ηλικία 80 ετών. Όσο σου κάτι λέει ότι πέθανε 41 χρόνια πριν από τον Κρίσο, πριν από την 41η Ολυμπιάδα, ο Ηρόδοτος στο πρώτο βιβλίο λέει ότι υπήρξε φιλοξενούμενος του τύραννου του Μιλισσίων Θρασίβουλου. Ο Αρίστυπος στο πρώτο βιβλίο της παλαιάς Τρυφής λέει αυτό, τον ερωτεύτηκε η μητέρα του, η Κράτεια, και συνευρισκόταν μαζί του κρυφά.
Και αυτό κάτι παρόμοιο αναφέρεται και για τον Έρωνα, πως έκανε έρωτα με τη μητέρα του την Αγρυπίνα την νεότερη. Ας βλέπουμε κοινά τώρα με τον ψυχοπαθή δικτάτορα, με τον αξίριστο ψυχοπαθή δικτάτορα. Δηλαδή τη μία κλωτσά μέχρι θανάτου την έγκυο γυναίκα του, σκοτώνει και το παιδί που είναι μέσα και συνευρίσκεται και με τη μητέρα του. Έτσι. Έχουμε δύο κοινά με τον ψυχοπαθή δικτάτορα, τον αξίριστο και τον απερίαδρο. Λοιπόν, όταν αυτό έγινε γνωστό, έγινε υποφόφορο σε όλους από τον οβάσταχο τον πόνο που το προκαλούσε η αποκάλυψη. Αλλά και ο Έφορος γράφει ότι έταξε ένα χρυσό άγαλμα αν κέρδιζε νίκη τεθρύπου στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όταν νίκησε, δεν είχε αναγκαία χρήματα για να τραυματοποιήσει το τάμα. Σε κάποια τοπική γιορτή είδε στολισμένες με κοσμήματα τις γυναίκες, τους άρπαξε τα κοσμήματα που φορούσε και με αυτά κατασκεύασαν το άγαλμα που αφιέρωσε. Δεν είναι και λίσταχος. Δηλαδή είναι και αιμομίχτης με τη μητέρα του, γυναικοκτόνος, πάτροκτόνος και αιμομίχτης και ψυχοπαθής. Λοιπόν, μερικοί λένε και για σφαγέας. Μερικοί λένε ότι επειδή δεν ήθελε να γίνει γνωστός ο τάφος του, πιθανεύτηκε το εξής. Κάλεσε δύο νέους και αφού τους έδειξε έναν δρόμο, τους διέταξε να βγουν τη νύχτα και να σκοτώσουν και να θάψουν αμέσως όποιον συναντήσουν. Άκουτο, τρελά πράγματα, σκοτώνουν έτσι στην τύχη. Επειδή διέταξαν άλλους τέσσερις να σκοτώσουν και να θάψουν τους δύο πρώτους, και ύστερα διέταξε ακόμα περισσότερους να κάνουν το ίδιο στους τέσσερις. Σκοτωθήκαν έξι ανθρώποι, αθώοι ανθρώποι, μαζί με κάποιους άλλους περαστικούς. Πάνω από έξι άτομα σκοτωθήκαν, χωρίς λόγο. Ο πρώτος που παρουσιάστηκε σαν αυτής, ήταν αυτός και σκοτώθηκε. Οι κορύφοι κατασκεύασαν και κενοτάφιο και πάνω έγραψαν. Στον πρίτανε της Σοφίας του πλούτου Περίανδρο, την θαλασσοσωσμένη γη της πατρίδας του Κόρινθος και λίγη τους κόλπους της. Και το δικό μου πείραμα είναι να μην στεναχωριέσαι αν δεν πετύχεις στο στόχο σου, να είσαι ευχαριστημένος όσο σου δώσει ο Θεός, γιατί είσαι στεναχώρια το σοφός Περίανδρος επειδή δεν πέτυχε και εκείνο το σκοπό του πέθανε. Δηλαδή σοφός είναι ένας ο οποίος από ό,τι φαίνεται σκότωσε τη γυναίκα του με το έγκυο παιδί μέσα, έκανε έρωτα με τη γυναίκα του, έκαψε ζωνές στις παλακίδες, σκότωσε χωρίς λόγο κάποιους φύλακες του, πήγε να βνουχίσει τους Κερκυραίους, έκανε για ένα είδος ιεροσιλίας, εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ πέρα λέει για κάποια γράμματα του. Α, προς τον Πρόκλη. Τώρα το δίδε μας λέει ο Λαέρτης στην ειδική του εκδοχή είναι ότι πριν συλλάβει τους στρατούς και κυρίως για να πάει να τους ευνοχήσουν, κατάλαβε με τη βία και κατάσφαξε τους επιδαυρίους και συνέλαβε ζωντανό τον γαμπρόν του, τον πατέρα της κόρης του δηλαδή, τον Πρόκλη, και δεν ξέρω αυτό να τον σκότωσε ή όχι, δεν το λέει ακριβώς. Δηλαδή, λόγω του Λυκόφρονα ξεκίνησαν δύο εξαρτίες. Η μία κατά τη Κέρκυρα, όπου έλαβαν τα παιδιά να γνωριστούν, αλλά σωτήκαν έως εκτάγματος. Και η δεύτερη εξαρτία που κάνανε λόγω του Λυκόφρονα, του γιου δηλαδή, ήταν η πυροβολία και η καταστροφή της Επιδαύρου. Και εδώ πέρα ο Λαέρτης μας δίνει και μια επιστολή πριν γίνει αυτή η εξαρτία, πριν πολιορκήσουν δηλαδή οι Κορίνθοι και καταστρέψουν την επίδραμο και σκοτώσουν χιλιάδες κόσμο και συλλάβουν τον Πρόκλη, του λέει: εγώ άκουσα, ακούσια, το παραδέχεται κιόλας, έτσι. Ακούσια σκότωσε τη σύζυγό μου. Εσύ όμως εσκεμμένα με αδικείς όταν στρέφεις το παιδί μου εναντίον μου, το Λυκόφρονα δηλαδή. Λοιπόν, ή σταματάς την κακή μεταχείριση του γιού μου, ή θα σε κατηγηθώ εγώ προσωπικά, γιατί εγώ ασφαλώς έχω εξηλωθεί για την κόρη σου, αφού πάνω της στην πυρά με το σώμα της έκαψε και τα ρούχα των όλων των γυναικών της Κορίνθου. Επίσης υπάρχει μια ιστορία του Θρασίβουλου τώρα προς τον Περίανδρο. Ο Θρασίβουλος ήταν ένας άλλος ψυχοπαθής δικτάτορας στη Μύλητο. Και αυτόν είχε γράψει ιστορία αυτή η ρίση. Είναι η ρίση ιστορική. Και λέει ο Θρασίβουλος τώρα στον Περίανδρο, ένας τύρανος στον άλλον τύρανο, δεν απάντησε στον κυρικά σου, τον πήρα και τον πήγα σε ένα σταροχώραφο. Εκεί χτυπούσα και έκοβα τα πιο ψηλά στάχια. Ο κυρικά σου ήταν δίπλα μου και θα σου πει τι άκουσα και τι είδε. Και είναι αυτό που πρέπει να κάνεις και εσύ αν θες να ενισχύεις την απολυταρχία σου. Θανάτωσε τους πολίτες που εξέχουν από το πλήθος, είτε είναι είτε δεν είναι εχθροί σου. Για εκείνο που κυβερνάει πολιταρχικά, ακόμη και ο φίλος σου είναι ύποπτος. Μα τι σοφός άνθρωπος είναι αυτός. Τι σπουδαίος σοφός άνθρωπος είναι αυτός.
Είπαμε να μιλήσουμε για τους 7 σοφούς. Και συγκεκριμένα η έκδοση από την οποία το διαβάζω το απόσπασμα αυτό είναι ένα βιβλιαράκι κόκκινο, το οποίο είναι απόσπασμα από το έργο του Ντίγεν Λάιρτη, δεν είναι ολόκληρο το έργο του Ντίγεν Λάιρτη. Εγώ συγκεκριμένα το έχω στις εκδόσεις Lowweb, δηλαδή τα πράσινα. Τα Lowweb, ξέρετε που είναι τα πράσινα για τα κόκκινα, κόκκινα δηλαδή είναι και πράσινα, είναι οι Έλληνες ή Ελληνόφωνοι. Και εκεί έχει ολόκληρο το έργο, όπως είχα πει, είναι από το Θαλή, τέλη του 7ου αιώνα, μέχρι το και τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, τη Ρωμαϊκή, την ύστερη Ρωμαϊκή εποχή. Και η εκδοχή αυτή που έχω, είναι ένα απόσπασμα αυτό εδώ, όπου είναι οι 7 σοφοί. Και ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Περίανδρος, δηλαδή επιλέγει τους 7 σε κάποιους άλλους, που υποτίθεται σε καταλέγω τους 7, για φέρετε πόσο κρατικού αυτού. Τέλο πάντων, και ένα από αυτού είναι ο Περίανδρος, ο οποίο όπω έχουμε πει σκότωσε τη γυναίκα του με το έγκυο παιδί μέσα. Φημολογείται ότι έκανε έρωτα με τη μητέρα του. Σκότωσε, ήταν μητροχτόνο, το ένα γιο που ήταν μάλλον καθυστερημένο τον εξεδίωξε. Όταν ο γιο, ο καλό ο γιο, δολοφονήθηκε από του ζηλόφωνε Κορίνθιου, αυτό πήγε να ευνοχίσει του 300. Τα παιδιά τη αριστοκρατία. Δηλαδή θα ξελιβόταν η αριστοκρατία τη Κορίνθου. Άκου τη σκέφτηκε. Μετά καταστρέφει, πολιτική καταστρέφει την ίδια την επίδαυρο για να χρηματοδοτήσει τον πατέρα τη νεκρή γυναίκα, τον οποίο δολοφόνησε ο ίδιο. Το ομολογεί κιόλα σε μια επιστολή. Κλέβει και τα χρυσά των γυναικών για να κάνει ένα ντάμα. Δηλαδή έκανε ένα είδο ηρωσιλία, δηλαδή, σαν πειρατή τη νύχτα. Σκοτώνει του φύλακέ του. Για να μην αποκολληθεί ο τάφος, σκοτώνονται πάνω από 7-8 άτομα. Τουλάχιστον 6-7 σωματοφύλακες μαζί με κάποιους αυτούς περαστικούς, μέσα στη νύχτα. Τρελά πράγματα. Αυτά είναι... Αν αυτός είναι ο σοφός, φαντάσου οι άλλοι που δεν ήταν τόσο σοφοί. Δηλαδή, πώς να το πεις... Αν αυτός είναι σοφός, τους μη σοφούς τους θέλεις, ας πούμε. Είναι πώς λένε, αν έχεις τέτοιους φίλους, σοφούς δεν τους κάνεις, ας πούμε. Κάπως έτσι. Αν έκανε τέτοια εγκλήματα, τώρα πώς θεωρείται, πώς συγκαταλέγεται ένας από τους 7 σοφούς. Να, όπως είναι εδώ το απόσπασμα των 7 σοφών από το ολόκληρο έργο του Ντίγεν Λάιρτη. Και τα υπόλοιπα κομμάτια τα συμπρώνουμε από τον Ηρόδοτο. Και μάλιστα έχει και έναν άλλο. Τέλος πάντων, όταν πεθαίνει ο Περίανδρος, το διαδέχεται στην εξουσία ένας άλλος γιος, ο οποίος ήταν ένας γιος από μια Αιγύπτια μάλλον. Το λέγανε Άμαση νομίζω, και ο οποίος και αυτός δεν κάθισε και πάρα πολύ την εξουσία, τον σκότωσαν, το δολοφόνησαν. Να, το 583 πεθαίνει. Διαδέχεται τον πατέρα του το 625, τον Κύψελο, τον πρώτο δικτάτορα, και πεθαίνει αυτός από φυσικά αίτια. Γύρω στο 583 διαδέχεται ο άλλος γιος, ο τέταρτος γιος, αλλά από άλλη σύζυγο, όχι από τη Μέλισσα, μάλλον από την Αιγύπτια, και το ρίχνουν λίγο μετά σε κάποια αλλαγή επανάσταση ο λαός της Κορίνθου και πάει και η δυναστεία. Ωραία. Να, ένας ψυχοπαθής τύρανος, ο οποίος για κάποιον παντελώς αγνώστους λόγους, που γνωρίζει μόνο ο Διογένης Λαϊκής, συμμεταλλέγεται για αυτός μέσα στους 7 σοφούς. Μάλιστα. Και είναι και γνωστό και το ρητόν αυτό που του έχει μπει ο Θρασίβουλος, να κόβει, να σκοτώσει και όλους τους αριστοκράτες, μέχρι και τους φίλους σου, λέει. Τρελά πράγματα. Ο Αδόλφος το σκέφτηκε αυτό. Μάλιστα. Άλλος ένας μέγας σοφός. Ο Περίανδρος, ο τύρανος της Κορίνθου, 625 με 583 προ Χριστού.